Ο Απόστολος Ιωάννης, στο αποκαλυπτικό του όραμα στην Πάτμο, έλαβε μια ανατριχιαστική ματιά στο τέλος των καιρών. Ανάμεσα στις πολλές εκπληκτικές προφητείες που αποκαλύπτονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι το χάραγμα του θηρίου, ένα σύμβολο υποταγής στον Αντίχριστο και προάγγελος θλίψης για όσους το φέρουν. Αυτό το χάραγμα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13, εδάφια 16 έως 18. Η βίβλος περιγράφει το χάραγμα ως τοποθετημένο στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, υποδεικνύοντας την έντονη επιρροή του τόσο στη δράση όσο και στη σκέψη. Ο αριθμός 666 συνδέεται άρρηκτα με το χάραγμα, αντιπροσωπεύοντας την ατέλεια και την ημιτελή φύση της βασιλείας του Αντιχρίστου, σε αντίθεση με την τελειότητα της θεϊκής τάξης του Θεού. Ο αριθμός 6 υπολείπεται του αριθμού 7, ο οποίος στη βιβλική αριθμολογία συμβολίζει την πληρότητα και την τελειότητα. Αυτή η σκόπιμη συσχέτιση με την ατέλεια υπογραμμίζει την απατηλή φύση της βασιλείας του Αντιχρίστου. Ενώ μπορεί να φαίνεται εξωτερικά ελκυστική, υπόσχοντας ειρήνη, ευημερία και ενότητα, τελικά οδηγεί σε πνευματική χρεοκοπία και αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Το χάραγμα χρησιμεύει ως διαρκής υπενθύμηση αυτής της υποταγής, στιγματίζοντας τους φορείς του με ένα σύμβολο της απόρριψης της εξουσίας του Θεού. Μια από τις πιο ανησυχητικές πτυχές του χαράγματος του θηρίου είναι ο αντίκτυπός του στην οικονομική δραστηριότητα. Η Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 17, αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει εκτός αν έχει το χάραγμα. Αυτό υποδηλώνει ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικού ελέγχου, όπου η συμμετοχή στην αγορά εξαρτάται από την κατοχή του χαράγματος του θηρίου. Όσοι αρνηθούν το χάραγμα θα αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ανίκανοι να συμμετέχουν ακόμη και στις πιο βασικές συναλλαγές. Αυτή η οικονομική χρήση του χαράγματος ως όπλου δημιουργεί ένα ισχυρό κίνητρο συμμόρφωσης. Οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ της πίστης τους και της ικανότητάς τους να φροντίζουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Αυτό δημιουργεί ένα σενάριο γεμάτο φόβο και εξαναγκασμό, όπου τα άτομα πιέζονται να συμβιβαστούν με τις επιθέσεις τους προκειμένου να επιβιώσουν. Ενότητα τέταρτη, πνευματικές συνέπειες, υποταγή και αποστασία. Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, το χάραγμα του θηρίου φέρει βαθιά πνευματική σημασία. Η αποδοχή του χαράγματος σημαίνει μια συνειδητή απόφαση ευθυγράμμισης με τον Αντίχριστο και το σύστημα λατρείας του. Αντιπροσωπεύει μια απόρριψη της κυριαρχίας του Θεού και μια υιοθέτηση της ψευδούς πνευματικότητας του Αντιχρίστου. Αυτή η επιλογή έχει αιώνιες συνέπειες, οδηγώντας σε χωρισμό από τον Θεό και σε καταδίκη. Η βίβλος προειδοποιεί ότι όσοι λάβουν το χάραγμα θα αντιμετωπίσουν την οργή του Θεού και θα ριχτούν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτή η έντονη προειδοποίηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της απόφασης που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της θλίψης. Είναι μια επιλογή μεταξύ πίστης στο Θεό ή υποταγής στον Αντίχριστο, μεταξύ αιώνιας ζωής και αιώνιας καταδίκης. Ενότητα έκτη. Μια κλίση για εγρήγορση, διάκριση και αντίσταση. Η προφητεία για το χάραγμα του θηρίου χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμηση της πνευματικής μάχης που μένεται στον κόσμο μας. Είναι μια κλίση για επαγρύπνηση, προτρέποντας τους πιστούς να σταθούν σταθεροί στην πίστη τους και να αντισταθούν στη γοητεία της κοσμικής συμμόρφωσης. Πρέπει να είμαστε διορατικοί, αναγνωρίζοντας τους ανεπαίσθητους τρόπους με τους οποίους το πνεύμα του Αντιχρίστου επιδιώκει να διεισδύσει στη ζωή μας και να διαβρώσει τη δέσμευσή μας στο Θεό. Το χάραγμα του θηρίου αντιπροσωπεύει την απόλυτη δοκιμασία πίστη. Θα επιλέξουμε να ακολουθήσουμε τον αμνό, αγκαλιάζοντας τη θυσία του και κληρονομώντας την αιώνια ζωή, ή θα ενδώσουμε στις απατηλές υποσχέσεις του θηρίου, αντιμετωπίζοντας τη συνέπεια της ανταυσίας μας. Έτσι γίνεται εμείς, προχρός και ούτ αιπενίες, ούτ